Χαιρετώ, χαιρετώ όλους τους φίλους και τις φίλες των FGs, είμαι ο Κώστας και σήμερα θα μιλήσουμε για δουλειές στο ίντερνετ που μπορούμε να τις κάνουμε από οπουδήποτε. Χωρίς να έχουμε ένα γραφείο και να πρέπει να πηγαίνουμε κάθε μέρα στη δουλειά. Πλέον δουλειά θα είναι είτε το σπίτι μας είτε οπουδήποτε, μέχρι και στην Αυστραλία, αρκεί να έχει ίντερνετ εκεί που θα είμαστε. Α, και να πούμε επίσης πως δεν χρειάζεται ντε και καλά να είναι από την αρχή full time δουλειά, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε από πιο μικρά βήματα. Πριν συνεχίσουμε να ψάχνετε την καταλληλότερη και ασφαλέστερη χρηματιστηριακή εκεί έξω, έχω την καλύτερη επιλογή. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στη Freedom24 από το link της περιγραφής και να υποφεληθείτε όλες τις δυνατότητες και προσφορές που μας δίνει. Σύντομα μας στηρίζετε εντελώς δωρεάν και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Επίσης, μην ξεχάσετε να ρίξετε ένα like και να κάνετε ένα σχόλιο. Βοηθάει άπειρα με τον αλγόριθμο του YouTube. Επίσης, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και χτυπήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε μας νέο βίντεο εδώ στους FGs. Disclaimer: δεν είμαι οικονομικός ή επενδυτικός σύμβουλος. Ό,τι λέω είναι απόψη μου και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Μιλήστε καλύτερα με έναν ειδικό. Όπως λοιπόν είπαμε και στην αρχή, όλες οι online αυτές δουλειές που θα δούμε σήμερα μπορούμε να τις ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Δηλαδή από το να ήταν το χόμπι μας ή κάτι που απλά ξέραμε, να γίνεται αρχικά κάτι που μας βγάζει ένα έξτρα εισόδημα, aka side hustle, στο να το ασκούμε κανονικά σαν full time δουλειά. Επίσης εννοείται πως τα έσοδα από όλες αυτές τις δουλειές δεν τα κυνηγάμε για να καταλήξουμε να τα φάμε στα μπουζούκια, αλλά για να αυξήσουμε τα χρήματα που αποταμιεύουμε και επενδύουμε συστηματικά. Δηλαδή εφόσον το τωρινό lifestyle με τα χρήματα που ήδη παίρνουμε μας καλύπτει, δεν το αλλάζουμε, αλλά αντίθετα αλλάζουμε ή μάλλον καλύτερα αυξάνουμε τα χρήματα που επενδύουμε. Οπότε εφόσον τα είπαμε και αυτά, πάμε να περάσουμε στην πρώτη δουλειά από το σπίτι. Νούμερο 1 λοιπόν, social media manager. Όλοι μας έχουμε social media και άλλοι ασχολούνται λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Με το να αποστάρουν ωραίες φωτογραφίες, να ανεβάζουν memes ή και τραγούδια ή και άλλα τόσα πράγματα. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε σχετικά τα ίδια πράγματα τα οποία ήταν το χόμπι μας μέχρι στιγμής και να βγάλουμε και ένα χαρτζιλίκι. Τα καθημερινά tasks που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να προγραμματίζουμε αναρτήσεις, να συνεργαστούμε με κάποιον content creator ή αρθρογράφο για να φτιάξουμε ένα περιεχόμενο, να τρέξουμε ίσως κάποια marketing καμπάνια μέσω των social για την εταιρεία ή ακόμα και το να απαντάμε στα μηνύματα και τα σχόλια. Εδώ να τονίσω πως όσες περισσότερες πλατφόρμες έχουμε χρησιμοποιήσει και τις ξέρουμε, τότε τόσο το καλύτερο για εμάς. Ναι, οι πιο hot και βασικές που όλοι ξέρουν και ζητάνε είναι Insta, Facebook και TikTok. Αλλά αν γνωρίζουμε και άλλα όπως το LinkedIn ή το Twitter, τότε τόσο το καλύτερο για να μας προτιμήσουν. Νούμερο 2, Virtual Assistant. Ίσως η πιο εύκολη, αλλά σίγουρα η πιο χωρίς καθόλου εμπειρία δουλειά από το σπίτι που μπορεί κάποιος να κάνει. Είναι ουσιαστικά σαν να είσαι ένας εικονικός γραμματέας. Υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες με κάποια παρουσία στο ίντερνετ, οι οποίοι είναι πάρα πολύ απασχολημένοι και χρειάζονται κάποιον να τους γλιτώνει χρόνο από πιο απλές δουλειές. Οι δουλειές αυτές του εικονικού βοηθού είναι το να κλείνει και να προγραμματίζει ραντεβού ή κοινωνικές εκδηλώσεις, να απαντάει και να προωθεί email ή και να διαβάζει προσφορές. Γενικά απλά πράγματα που δεν χρειάζονται κάποια εμπειρία, το μόνο χαρακτηριστικό που χρειάζεται ένας virtual assistant είναι να είναι οργανωτικός. Νούμερο 3, μοντάζ. Η ζήτηση για μοντέρ ολοένα και αυξάνεται. Συνεχώς content creators ψάχνουν άτομα να τους μοντάρουν τα βίντεο. Και δεν μιλάμε για κάποιο τρελό μοντάζ, έτσι. Αρκετά βασικά πράγματα τα οποία αν έχουμε την όρεξη να μάθουμε, μπορούμε πολύ εύκολα να το κάνουμε. Δεν θα μας ζητήσουν δηλαδή να μοντάρουμε ολόκληρη ταινία, αλλά απλά πράγματα όπως κόψιμο, ράψιμο, να διορθώνουμε τα χρώματα και να βάζουμε κανένα meme footage μέσα στο βίντεο. Οπότε άνετα μπορούμε να μάθουμε από μόνοι μας και να πληρωνόμαστε αρκετά καλά χρήματα για αυτό που θα κάνουμε. Το πιο βασικό πρόγραμμα για να ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε είναι το Premiere που όλοι χρησιμοποιούν για βίντεο σε TikTok, Insta ή YouTube. Βέβαια υπάρχει και το DaVinci που είναι δωρεάν, αλλά είναι πιο δύσκολο πρόγραμμα για να το μάθουμε. Νούμερο 4, ξένες γλώσσες. Αν γνωρίζουμε κάποια ξένη γλώσσα, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή ακόμα και ελληνικά βασικά, τότε μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες μετάφρασης κειμένων ή και μαθήματα σε ανθρώπους που θέλουν να μάθουν μια νέα γλώσσα. Για τις μεταφράσεις υπάρχουν πραγματικά πολλά site επιχειρήσεις που χρειάζονται μεταφραστές για κάθε λογής κείμενα ή και βίντεο. Ενώ για τα μαθήματα ξένων γλωσσών, επίσης υπάρχουν πάντα άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας που ενδιαφέρονται να εξελιχθούν μαθαίνοντας μια νέα γλώσσα.
γλώσσα. Οπότε αν ξέρεις καλά μία ή και περισσότερες ακόμα καλύτερα γλώσσες, τότε μπορείς να πουλήσεις αυτές τις υπηρεσίες σου online. Και για όσους αναρωτιούνται, υπάρχουν πραγματικά χιλιάδες πλατφόρμες εκεί έξω που συνδέουν άτομα που ψάχνουν τέτοιες υπηρεσίες με άτομα που τις προσφέρουν. Με τις πιο γνωστές να είναι το Fiverr και το Upwork. Βέβαια, π.χ. και το Netflix χρειάζεται μεταφραστές. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν χρειαζόμαστε ντε και καλά τις πλατφόρμες, γιατί υπάρχουν και τόσες άλλες επιχειρήσεις που θέλουν αυτές τις υπηρεσίες. Εμείς απλά πρέπει να τις ψάξουμε και να στείλουμε βιογραφικό. Νούμερο 5 και τελευταίο, κειμενογράφος. Πραγματικά υπάρχει τεράστια ζήτηση στην αγορά για άτομα που μπορούν να γράφουν ένα κείμενο σε διάφορες ιστοσελίδες ή blog για οτιδήποτε. Από fitness για γυμναστική και καλή διατροφή μέχρι για πλακάκια ή για κάποιον κήπο. Ο στόχος του κειμενογράφου είναι ουσιαστικά να αυξάνει τα νούμερα των αναγνωστών προσφέροντας ένα διασκεδαστικό ή ενημερωτικό άρθρο που δίνει αξία στον αναγνώστη. Μπορείτε να γράφετε κείμενα από οπουδήποτε και να παίρνετε πολύ καλά χρήματα αναλόγως και το πόσο καλοί είσαστε σε αυτό. Αυτές λοιπόν ήταν οι 5 ιντερνετικές δουλειές που μπορούμε να ξεκινήσουμε για κάποιο έξτρα εισόδημα στην αρχή και έπειτα σαν πλήρης απασχόληση δουλειά. Όπως είπαμε και πριν, μπορούμε να βρούμε πάρα πολλές πλατφόρμες που μας συνδέουν με άτομα που θα χρειάζονται τις υπηρεσίες μας. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται όντως να ξεκινήσει, μπορεί να ψάξει και άλλες πιο μη basic πλατφόρμες από το Fiverr και το Upwork που να τον βολεύουν. Τέλος, πείτε πως πράγματι αρχίσαμε κάποια online δουλειά και βγάζουμε κάποια έξτρα χρήματα δουλεύοντας από το σπίτι μας. Τώρα, τι κάνουμε? Εννοείται, συνεχίζουμε να εξελίσσουμε τις γνώσεις μας και τους πελάτες μας σε αυτό για να το κάνουμε κάποια στιγμή και full time δουλειά και να αμοιβόμαστε ακόμα περισσότερο. Ταυτόχρονα όμως τα έξτρα χρήματα δεν τα σπαταλάμε, αλλά τα επενδύουμε κάπου ασφαλή χωρίς να χρειάζεται να ασχολούμαστε συνέχεια με αυτό. Γιατί όπως είπαμε, είμαστε πολύ απασχολημένοι στη δουλειά μας και δεν έχουμε έξτρα χρόνο. Οπότε η καλύτερη λύση για εμάς είναι ένα διαφοροποιημένο ETF. Μιλάω φυσικά για το VGOEA, το οποίο παρακολουθεί τις 500 μεγαλύτερες εταιρείες Αμερικής. Είναι αφορολόγητο και είναι διαθέσιμο στη Freedom 24. Α, και κάνοντας τον λογαριασμό μέσα από το link της περιγραφής, μπορούμε να κερδίσουμε μία δωρεάν μετοχή αν είμαστε άνω των 25 χρονών. Και για όποιον δεν γνωρίζει, η διαδικασία αγοράς είναι πραγματικά πανεύκολη. Κάνουμε λογαριασμό στη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής. Πάμε στην κατηγορία συναλλαγές, γράφουμε VGOEA, πατάμε αγορά και να το είναι δικό μας πλέον το VGOEA. Αν σας βοήθησε αυτό το βίντεο, αφήστε μου ένα like, ένα subscribe, χτυπήστε και το καμπανάκι και πείτε μου και τη γνώμη σας στα σχόλια. Πραγματικά όλα αυτά με βοηθάνε απίστευτα. Αυτά από εμένα, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε την επόμενη φορά.